Κύριε Γρίβα. Ναι, νομίζω εγώ θα συμφωνήσω 100% με αυτά που ο κύριος Ναύαρχος. Νομίζω ότι ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτού του πολέμου, το οποίο μας διαφεύγει, είναι ότι γίνεται πλέον σε μια νέα παγκόσμια σκακέρα. Οι περισσότεροι από δυτικοί αντιλαμβάνονται, ή τουλάχιστον δείχνουν να αντιλαμβάνονται, αυτή τη σύγκρουση ως αν να γίνονταν στο 19ο αιώνα. Ως αν δηλαδή να υπήρχε η απόλυτη παντοδυναμία αυτού του σχήματος που λέμε ευρωγενής Δύση, την οποία συμπεριλαμβάνουμε και τη Ρωσία, και να γίνεται μια σύγκρουση μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών ή ευρωγενών δυνάμεων. Και οι άλλοι απλώς να είναι ή οι θεατές, ή εν πάση περιπτώσει να μην μπορούν να παρέμβουν. Επειδή όμως έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο, επειδή πλέον έχουμε τους πολύ μεγάλους δρόντες, τους πολύ μεγάλους παίχτες της Ασίας, έχουμε μια ιδιόρυθμη σύγκρουση σε πολλαπλό επίπεδο. Δηλαδή, ναι μεν η Ευρωατλαντική Δύση προσπαθεί να εξαντλήσει τη Ρωσία σε ένα πόλεμο φθοράς, και η Δύση όμως, η Ευρωατλαντική Δύση υφίσταται αυτή τη φθορά, την οποία την καρπώνονται οι ασιατικές δυνάμεις. Λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η σύγκρουση μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κόσμου, τόσο και οι δύο από τους παίκτες υφίστανται φθορά. Και όταν λέω οι δύο παίκτες, δεν εννοώ η Ρωσία και η Ουκρανία. Λέω, αναφέρομαι στην Ρωσία και στην Ευρωατλαντική Δύση. Επιπροσθέτως, η λογική της Ευρωατλαντικής Δύσης, που είναι μανιχαϊστική και είναι απόλυτη και έχει θέσει σε άλλες χώρες το ερώτημα, το δίλημα «είμαι μένα ή εναντίον μου», εξ αντικειμένου έχει οδηγήσει χώρες, πρώτη και καλύτερη την Κίνα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απομονώσει τη Ρωσία. Όχι μόνο γιατί φοβάται ότι θα ακολουθήσει η ίδια, που είναι ακριβώς έτσι, όχι μόνο γιατί οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τον πόλεμο, τη στήριξη μάλλον των Δυτικών στην Ουκρανία ως ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσουν μετά με την Ταϊβάν εναντίον της Μητροπολιτικής Κίνας, αλλά ακριβώς γιατί η νέα Κίνα, αυτή η ισχυρή Κίνα, αυτή η πλούσια Κίνα που έχει διαμορφωθεί, είναι και πάρα πολύ πιο τρωτή σε σχέση με την παλιά, φτωχή, αλλά αυτάρκη μαοϊκή Κίνα. Οπότε, δεδομένου ότι βρίσκεται υπό πολιορκία ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται με υπαρξιακό τρόπο τις απέραντες χερσαίες εκτάσεις της Ευρασίας, οι οποίες ανήκουν στη Ρωσία, τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας, την ενέργεια και μια σειρά από άλλα. Γι' αυτό λοιπόν πολύ απλά δεν πρόκειται να την αδειάσει. Δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί σε αυτή τη λογική. Επιπροσθέτως, είναι και θέμα γοήτρου και για αυτή. Δηλαδή το να φανεί ότι υπακούει στις εντολές της Δύσης μια χώρα η οποία τώρα έχει ξεπεράσει το λεγόμενο αιώνα της ταπείνωσης, όπως το λένε οι ίδιοι οι Κινέζοι, και φιλοδοξεί να γίνει η κυρίαρχη δύναμη, η κορυφαία δύναμη στο διεθνές σύστημα, το να υποστεί τέτοιο πλήγμα στο γοητρό της, ειδικά για τους Κινέζους, θα ήταν αδιανόητο. Παρόμοια είναι η κατάσταση για την Ινδία. Η Ινδία είναι μια χώρα η οποία ναι μεν είναι φιλικά προσκύμενη προς τη Δύση γενικώς, αλλά έχει δίνει τεράστια έμφαση σε μια πολύ στενή συμμαχική σχέση με τη Ρωσία. Ήδη από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ήδη από τη δεκαετία του 70, οι Ινδοί θεωρούσαν ότι πλέον ο ψυχρός πόλεμος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια σύγκρουση μεταξύ καπιταλιστικής Δύσης και κομμουνιστικής Ανατολής. Είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Και η Ινδία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε να αντιμετωπίσει αυτό που λέγανε τον άξονα Ουάσιγκτον, Πεκίνο, Ισλαμαμπάτ. Και το στήριγμά τους για να μην ενάντια σε αυτό τον άξονα δηλαδή των ΗΠΑ, Μαοϊκής Κίνας και Πακιστάν, ήταν η Σοβιετική Ένωση, που συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα με τη Ρωσία. Άρα και για αυτούς είναι αδιανόητο να αδειάσουν τη Ρωσία. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κύριος Ναύαρχος, δεν είναι ότι θα πάνε να πολεμήσουν υπέρ της Ρωσίας, αλλά θα τη στηρίξουν με έμεσους τρόπους. Εδώ δημιουργείται κάτι το παράδοξο. Γιατί ενώ πάλι η Κίνα με την Ινδία είναι αντίπαλοι και οι δύο χρειάζονται τη Ρωσία. Οπότε με καταλύτη τη Ρωσία και με καταλύτη επίσης το γεγονός ότι δεν θέλουν με κανένα τρόπο να εμφανιστούν ότι είναι υποχείρια της δυτικής πολιτικής, αυτοί οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι έρχονται κοντά. Όπως συμβαίνει και σε αυτό που είπατε κύριε Σακίνη και με το Ιράν και με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία που είναι σαφώς μια φιλοδυτική χώρα, από την άλλη είναι μια
χώρα που ζει από τους υδρογονάνθρακες. Ο μεγάλος της πελάτης είναι Κίνα. Ο μεγάλος της ανταγωνιστής αλλά και συνεργάτης είναι η Ρωσία. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει, μάλλον να αγνοήσει αυτή τη λογική, αυτή τη δυναμική μάλλον τη γεωπολιτική, για να εμφανιστεί να είναι πειθαρχικό παιδί έναντι των Αμερικανών. Οπότε με αυτή την, για μένα όχι απλώς αντιπαραγωγική, για μένα παρανοϊκή λογική της Δύσης, του εναντίον όλων, της προσπάθειας δηλαδή να περικυκλωθεί η Ρωσία από δυνάμεις οι οποίες δεν πρόκειται να το κάνουν. Λοιπόν, δημιουργείται, ενισχύεται έτσι περαιτέρω αυτό που έχουμε διαγνώσει εδώ και χρόνια, μια συσπήρωση των ευρασιατικών δυνάμεων και μια απομόνωση της Ευρωατλαντικής Δύσης από τον υπόλοιπο κόσμο, όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Ναύαρχος. Η Ρωσία κάνει το γόητρό της και υφίσταται βλάβες σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά δεν καρπώνεται το όφελος η Ευρωατλαντική Δύση. Το όφελος είναι προς τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις. Γενικότερα έχουμε μια μετακίνηση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας ισχύως προς Ανατολάς. Τώρα γιατί και πώς γίνονται αυτά, αυτό δείχνει πάρα πολύ μεγάλες παθογένειες μέσα στο δυτικό κόσμο. Ήδη πολλοί αναλυτές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζουν να το καυτηριάζουν και γι' αυτό σημαντικά κέντρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και δευτερευόντως στην Ευρώπη λένε ότι παιδιά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Εάν εγκλωβιστούμε σε μια λογική ολοκληρωτικού πολέμου με την Ρωσία, έστω και δια αντιπροσώπων, η χειρότερη των περιπτώσεων μπορούμε να ληστήσουμε σε περίεργες καταστάσεις και άλλη των περιπτώσεων θα υποστεί μεγάλο πλήγμα η Ρωσία, αλλά θα υποστούμε και εμείς και θα ενισχυθούν οι ασιατικές δυνάμεις. Αυτά από μένα, κύριε. Μία κουβέντα, κύριε Γρίβα, για τον Μπαχμούτ θα ήθελα. Είναι κομβικό, όπως λέει η ρωσική πλευρά, ή είναι ίσονος σημασίας αλλά υψηλού συμβολισμού, όπως λέει η δυτική πλευρά? Κοιτάξτε, όπως έχει γίνει, όπως έχει εξελιχθεί ο πόλεμος εκεί, που είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος φθοράς, που θυμίζει και με στατικός πόλεμος, πάρει περιπτώσει, τα κέρδη των αντιμαχωμένων είναι πολύ μικρά, θυμίζει τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ δύσκολα μπορεί να βγάλει άκρη τουλάχιστον με την περιορισμένη πληροφόρηση που έχω, που έχω εγώ. Σίγουρα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει πάρα πολλά από αυτά που θεωρούσαμε, και όταν λέω θεωρούσαμε, όχι εγώ και εσείς, ακόμη και τα στρατεύματα της Δύσης και γενικότερα θεωρούσαν ως θέσφατα. Δηλαδή ότι ο πόλεμος θα είναι υψηλής τεχνολογίας, ότι μόνο τα όπλα προσβολής ακριβίας είναι αυτά που μετράνε, ότι οι πανάκριβες πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας είναι αυτές που φέρνουν τη νίκη, ότι τα δίκτυα συφορά ESR κτλ. Εδώ βλέπουμε ένα πόλεμο που θυμίζει πάρα πολύ τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα πόλεμο που έχει εξοντοτικές απώλειες. Αυτό αλλάζει εντελώς την προοπτική μας. Ένα πόλεμο που τα πιο έτσι εξωτικά οπλικά συστήματα δεν είχαν ιδιαίτερη συνεισφορά. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική μελέτη και στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, για τα διδάγματα που βγαίνουν και επί του πεδίου τακτικά και γενικότερα. Ναι, εντάξει. Ας κάνουμε μελέτη σιδηροδρόμων της Προκοπής πρώτα, κύριε Γρίβα. Και αν περισσέψει χρόνος, δεν το λέω αστείοντας, κολλώντας το λέω. Που ανέφερε ο κύριος Αϊφαντής τους Χούτι, να πω ότι αυτή η οργάνωση, εάν δει κανείς το τι οπλικά συστήματα έχουν αναπτύξει, θα συγκλονιστεί. Πολλά βέβαια είναι με ιρανική τεχνολογία ή πολλά είναι αντίγραφα ιρανικών, αλλά τι έχουν αναπτύξει και μόνος. Κάνανε μια παρέλαση στη Σανάα τον περασμένο Σεπτέμβριο και είδαμε συστήματα τα οποία θεωρούνται ότι ακόμη και για προηγμένες χώρες. Είδαμε, ας πούμε, αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους, που αυτό είναι ένα απόλυτο όπλο για τα ελληνικά δεδομένα. Και το έχουν οι Χούτι. Οι Χούτι. Λοιπόν, για μένα πάντοτε το παράδειγμα των Χούτι είναι καταλυτικό. Δηλαδή, είναι ότι εάν θες να αποκτήσεις πολεμικές ικανότητες με λίγα χρήματα και με τεχνολογίες που δεν είναι εξωτικές, δεν τις έχουν φέρει εξωγήινοι, δεν τις αναπτύσσουν στην Area 51. Δεν υπάρχουν μυστικά εργαστήρια με 3 εκατομμύρια από πίσω που τις φτιάχνουν. Με απλές τεχνολογίες και θες να κάνεις ζημιά στον αντίπαλο, το κάνεις. Η Χούτι είναι το απόλυτο παράδειγμα. Και όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, η Χούτι, δηλαδή μια κυριολεκτικά υποκρατική δύναμη με ελάχιστες δυνατότητες, δεν μπορούν να τις βάλουν χέρι οι Σαουδάραβες με τα άπειρα πετρελοδολάρια που ρίχνουν στον πόλεμο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αμερικανική τεχνολογία, με.
Λοιπόν, οπότε και εδώ, εκτός από την Ουκρανία, πρέπει το ελληνικό σύστημα άμυνας να κάνει... Να δει τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιτυχάνουν αυτά που επιτυχάνουν χωρίς να έχουν τεχνολογίες και χωρίς να έχουν λεφτά και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια λογική μόνο ξένα συστήματα, ακριβά οπλικά συστήματα και που πολλές φορές δεν κάνουν και τη δουλειά για την οποία τα πήραμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.